όλα έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα. Με τον Ολυμπιακό να είναι στην σέντρα. Σφυρίζει ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή. Να κρατάει μπάλα, ψάχνει στηρίγματα. Βλέπει ωραία τον Ζωάο Πέδρο, ο οποίος ανεβαίνει. Πέδρο χαμηλά, κυλιτάει άλλο πλασέ, μαζεύει ο Μολ. Ζαμπάλα. Η σέντρα στην περιοχή και βαγιά του Κβιλιτάια. Η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Μολ. Τα δύο άκρα του Αποέλ τροφοδότησαν τον Κβιλιτάια, ο οποίος απείλησε. Το σούτ εδώ που γίνεται, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Λουκα Σόουζα, Εφρέμ, περνάει ωραία για τον Σόουζα. Η σέντρα του Σόουζα στην περιοχή περνάει από όλους. Ευκαιρία για το Αποέλ. Πίσω η μπάλα στον Νατέλ. Ο Νατέλ το σουτ. Η μπάλα στα δίκτυα. Στο 40 ανοίγει το σκορ. Το Αποέλ. Λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Κοιτάξτε πώς ξεκίνησε η φάση. Με τον Λούκα Σόουζα να γεμίζει. Δεν έδιωξε αποτελεσματικά η άμυνα του Ολυμπιακού. Το γύρισμα που έγινε προς τα πίσω. Ο Νατέλ ξέφυγε εκεί από το μαρκάρισμα, πήρε την μπάλα από τον Σαμπάλα, πήγε να χάσει το μαρκάρισμα, πέρασε ωραία από τον Κυριάκου, ξεμαρκαρίστηκε με το δεξί, τελείωσε τη φάση με το αριστερό, δεν ήταν τόσο δυνατό το σουτ, ήταν όμως όσο χρειαζόταν για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Πέδρο, η σέντρα στην περιοχή, ο Κβιλιτάια 2-0, το Αποέλ στο 48, σφιχταγκαγιάζει την πρόκριση. Με τον πρώτο της σκόρερ, τον Γιώργη Κβιλιτάια. Και εδώ η μπαγιά του Πέδρο. Και το ωραίο τελείωμα στην κίνηση, το πλασέ από τον Κβιλιτάια. Έστε την μπάλα εκεί όπου ο Μολ δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε στα δίκτυα. 2-0 το Αποέλ. Θα επικεντρωθεί στη συνέχεια γιατί είναι δύσκολη για τους γαλαζοκίτρινους. Εδώ το λάθος που έγινε, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, σώζει πολύ μεγάλη επέμβαση του Μιχαήλ και σφυρίζει τώρα. Πατάει στον Εφρέμ, ο Εφρέμ το ζούν την μπάλα στα δίκτυα. Ντε Βινσέντι και Εφρέμ συνεργάστηκαν, πέρασε η μπάλα από το τείχος, ευνηδιάστηκε ο Μολ, ο οποίος έπεσε από την αριστερή πλευρά, η μπάλα φαίνεται να άλλαξε κάπου πορεία. Εδώ ξανά η φάση. Πρέπει να άλλαξε πορεία στον Νάνι, στον Γουακάσο, με συγχωρείτε, την μπάλα, ξανά και ξανά, τύπησε η μπάλα στον Γουακάσο, ο Μόλ ευνηδιάστηκε, η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα και ο Εφρέμ σκοράρει ξανά απέναντι στον Ολυμπιακό. Ψάχνει στηρίγματα, ωραία κίνηση για τον Πολυκάρπου. Το σουτ που έγινε με τα πόδια θα σώσει ο Μόλο. Γαβριήλ ήταν, όχι ο Πολυκάρπου. Πίσω στον Πολυκάρπου. Γαβριήλ. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή και φαγιά. Να το 4-0, σκοράρει και ο Μάγκλιτσα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Στο 77 του Αποέλ. Από την παγιά του Γαβριήλ, ο Μάγκλιτσα θα πάρει την κεφαγιά και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα παρά την όποια πίεση του Μανδρίκη, ο οποίος δεν κάλυψε σωστά εκεί, δεν έβγαλε σωστά την άμυνα. Ο Μάγκλιτσα θα σκοράρει για το 4-0, το 40 του Κβιλιτάια στο 48, το αυτογκόλ του Γακάσο στο 60 μετά από φάουλ του Εφρέμ και του Μάγκλιτσα στο 77. Τέλος της αναμέτρησης, με δεύτερη νίκη το Αποέλ περνάει στην επόμενη φάση με συνολικό σκορ 6-1.